Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Γεια σου Γιώργο από την όμορφη Ξάνθη. Όμορφη και κιανόλευκη, να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε αυτά, σωστά. Τι καιρό κάνει εκεί? Μια κάδα έχει. Ναι, μια χαρά. Νομίζω και στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω ο καιρός στη Θεσσαλονίκη πώς είναι. Είναι ίδιος. Λίγο μουντίλα, λίγο μουντίλα, λίγο αυτό. Εντάξει. Έχει κανένα πετοσφαιριστή στην Ξάνθη, όχι έτσι? Νομίζω πως όχι. Ναι. Πιο πάνω είναι. Πιο πάνω είναι. Ναι, απλά του χρόνου, να το πω μια και θα ξεκινήσουμε να μιλάμε φυσικά για Βόλο Ηρακλή, ναι. Ότι του χρόνου θα είναι μια πολύ καλή εκδρομή, διότι η Ροδόπη η ομάδα, η ΑΕΚ Κομωτινής. Μπράβο, ναι, έχει ανέβει στην Α1, οπότε θα έχουμε άλλη μια... Ανέβηκε η ΑΕΚ και ανέβηκε και η Κομωτινή. Ναι, θα έχουμε μια εκδρομούλα εδώ στα κοντά μας, η οποία θα είναι... Και η Κομωτινή που έχει έντονο και ανόλευκο στοιχείο και το έζησα... μιας και το αναφέρατε, να θυμηθώ έτσι, να το μοιραστώ. Το έζησα πριν από 3 χρόνια όταν βρέθηκα στο Κομωτινή Ηρακλής στην Α2 Ανδρών. Τότε που λίγοι θυμούνται ότι ο Ηρακλής έπαιξε στην Κομωτινή, γιατί ήταν Α2 και λίγοι ασχολιόντουσαν, τέλος πάντων. Ας την αφήσω την κακία μου. Αλλά ήμουνα στο γήπεδο και είδα πάρα πολλούς φίλους του Ηρακλή στο μάτσο. Από παλιότερους και μεγαλύτερους από μένα. Το μεγάλο το πανό το θυμάμαι στο Καφτατζόγλιο πάντα. Το Ηρακλέο Κομωτινή, εκείνο το τεράστιο. Ότι υπήρχε ένα δήμαρχος ο οποίος ήταν Ηρακλειδέας, νομίζω πρέπει να το λέγανε Μαματσικλή, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος τις παλιές καλές εποχές έβαζε πούλμαν από Κομωτινή για να κατεβεί ο κόσμος στο Καφτατζόγλιο και να δει Ηρακλή. Αρκετό κόσμο. Πρώτη αγωνιστική Κομωτινή Ηρακλή γίνεται. Μακάρι. Γιατί όχι. Βέβαια για να φτάσουμε. Και για να το σοβαρέψουμε στην πρώτη αγωνιστική, θα πρέπει πάλι να γίνουν κάποια πράγματα που ναι, μεν είναι αυτονόητα, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, διορθώστε με κύριε Βαβακίδη, αν κάνω λάθος, σας δυσκολεύουν και φέτος. Τα έχουμε πει αρκετές φορές. Πέρυσι, τέτοια περίοδο, μας λέγατε για την προσπάθεια για την αδειοδότηση. Τώρα πάλι πάνω κάτω θα πούμε τα ίδια. Πέρυσι, με πολύ αίμα, πάρθηκε το OK για την αδειοδότηση. Δεν ξέρω σε ποια φάση είναι τώρα αυτή τη στιγμή ο Βολοϊκός Ηρακλής, γι' αυτό και θα ήθελα να μας πείτε, όπως κάνετε κάθε φορά, με την παραμικρή λεπτομέρεια για να ενημερωθεί ο κόσμος, το που είμαστε, τι χρήματα απαιτούνται, τι γίνεται με τις τρύπες, με τους αθλητές που ολοκλήρωσαν απλήρωτη, με το τι, με αδειοδοτήσεις, με όλα. Νομίζω, Γιώργο, ότι αυτό το πρόβλημα θα συνεχίζει να εφίσταται, φυσικά μακάρι να μην υπάρξει στο μέλλον, αλλά όσο ο μοναδικός χρηματοδότης θα είναι ο κόσμος Ηρακλή και δεν θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορεί να βάλει ένα πολύ μεγάλο απαιτούμενο ποσό για να καλύψει την αδειοδότηση, κάθε χρόνο δυστυχώς θα λέμε τα ίδια πράγματα, έτσι. Φέτος να πω ότι είμαστε ελαφρώς λίγο καλύτερα, πολύ λίγο καλύτερα, δηλαδή να πω ότι φέτος θα χρειαστούν, όπως είπε και ο Πρόεδρος, 45.500 περίπου για να κλείσει η αδειοδότηση μέχρι 36, ενώ πέρσι η αδειοδότηση απαιτούσε 55.000, είμαστε κατά 10.000. Θέλουμε 10 λιγότερα, ναι. Βέβαια, ο κόσμος, θα πω ένα καλό το οποίο υπάρχει, ότι έχει μια καλύτερη ψυχολογία, γιατί ο κόσμος είδε μια προσπάθεια η οποία η ομάδα έφτασε στο Final Four του κυπέλλου και φυσικά στο τελικό. Τερμάτισε στην πρώτη τετράδα, στο τέλος κατέλαβε την πέμπτη θέση. Φέτος η ομάδα θα παίξει στην Ευρώπη. Υπάρχει, αν θέλεις, μια αισιοδοξία, ένας τόνος αισιοδοξίας μεγαλύτερος. Έτσι, αυτό βέβαια πρέπει να αποτυπωθεί και με την προσπάθεια του. Στο μόνο πράγμα που απαιτούμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι στην αγορά του εισιτήρου διαρκείας. Τα εισιτήρια διαρκείας τιμούνται, για να τα ξαναθυμίσουμε, από 50 ευρώ που θα διατίθενται αποκλειστικά από την αυτόνομη θύρα 10, που είναι για το πέταλο, στον 100 ευρώ που είναι στην κεντρική κερκίδα και στο 300 ευρώ που είναι τα γκολ. Βέβαια να πω φέτος μια διαφοροποίηση που έχουμε κάνει, επειδή τα 50 τα εισιτήρια θα διατίθενται αποκλειστικά από τα παιδιά από την αυτόνομη θύρα 10, είναι πιθανό για κάποιον πιο δύσκολο, κάποιος ο οποίος έδωσε πέρσι 50 ευρώ, φέτος θα χρειαστεί να δώσει 100 ευρώ. Έτσι, βέβαια να συνυπολογίσουμε ότι αυτό το οποίο λέω και εγώ, ότι αν κάτι αγαπάς, καλός ή κακός πρέπει να το πληρώνουμε, έτσι. Δεν έχουμε μέσα είναι και μακάρι η Ευρώπη, έτσι. Αυτό ακόμη δεν είναι σίγουρο, το πιθανό είναι να μην είναι. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Βέβαια αυτό το οποίο έχουμε κάνει φέτος είναι ότι δεν απαιτούμε από κανέναν που θέλει να πάρει εισιτήριο διαρκές κατοστάρι να το καταβάλει και έξω, έτσι. Μπορεί να έρθει αύριο στα γραφεία του συλλόγου να καταβάλει 20 ευρώ, 10 ευρώ, 30 ευρώ
και μέχρι τέλη Οκτωβρίου που ξεκινάει το πρωτάθλημα να έχει κάνει την εξόπληση του εισιτηρίου διαρκείας. Μιλάμε για τα εισιτήρια των 100 ευρώ και των 300 ευρώ, έτσι. Γιατί και εμένα αν μου λες Γιώργα αυτή τη στιγμή, έλα πώς θέλω να δώσω ένα κατοστάρικο, εντάξει που η δουλειά μου είναι να βγαίνω έτσι. Δεν είναι εύκολο. Σαφώς είναι δύσκολο. Έτσι, και αφουγκραζόμενοι ακριβώς τις δυσκολίες που υπάρχουν, λέμε παιδί, θέλετε να δώσετε 20-30, τον άλλο μήνα άλλα 10, τον άλλο μήνα άλλα 20, για να μπορέσετε να δείτε την αγαπημένη σας ομάδα, αλλά αφετέρου να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε κι εμείς τις ανάγκες τις δικές μας. Έχει γίνει μια προσπάθεια το να κλειστούν κάποιες σχολείες πιο μπροστά, να έρθουν κάποια λεφτά πιο μπροστά στο σύλλογο. Αυτά βέβαια να πω την αλήθεια ότι δεν είναι ακριβώς το νούμερο αυτό που απαιτούσαμε μέχρι τώρα. Mm-hmm. Έχουν δοθεί κάποια πολύ λίγα χρήματα στους αθλητές από αυτούς τους οποίους ήταν απληρωτοί. Γίνονται προσπάθειες σαφώς η ομάδα να μπορέσει να πάρει αδειοδότηση στον πρώτο βαθμό που είναι 36, το οποίο φυσικά αυτό θα μας λύσει τα χέρια και για τις κινήσεις που θα γίνουν παρακάτω. Έτσι, γιατί αν δεν πάρεις αδειοδότηση στον πρώτο βαθμό που είναι 36, πιθανόν θα την πάρεις στο δεύτερο βαθμό που είναι 37, να καταλαβαίνεις όσο πιο δύσκολο θα είναι και για τη δικιά μας τη δουλειά ως σύλλογος, να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε αθλητές που πιθανόν να θέλουμε τότε θα βλέπουν ότι η ομάδα δεν έχει πάρει αδειοδότηση. Έτσι. Τι χρειάζεται ακριβώς, θυμίστε μας πάνω σε αυτό το κομμάτι για την αδειοδότηση, τι χρειάζεται ο Ηρακλής να καταθέσει και όλες οι ομάδες φαντάζομαι, έτσι, μέχρι 36. Σίγουρα θα πρέπει, το βασικότερο που είναι, σίγουρα θα πρέπει να έχει διακανονίσει τις οφειλές του με τους αθλητές οι οποίοι έχουν λαμβάνει χρήματα ή να τους έχει ξεπληρώσει, να έχει διακανονίσει. Έτσι, δηλαδή αυτό τι σημαίνει ότι ακόμη είναι και εμένα... 40 κάτι χιλιάρικα, αυτά δεν είναι. Μπράβο. Αυτό τι σημαίνει ότι ακόμη και εμένα ένα αθλητή που τον χρωστώ αυτή τη στιγμή 5 χιλιάρικα, 7 χιλιάρικα, 6 χιλιάρικα, μπορώ να διακανονίσω και να πω ότι θα σου δώσω 2 χιλιάρικα τώρα, αλλά στις 5 Σεπτεμβρίου, στις 7 Σεπτεμβρίου θα σου δώσω άλλα 3 και στις 10 Σεπτεμβρίου άλλα 10, να πάρω την υπογραφή του για να μπορέσω να το περάσω στο φάκελο της αδειοδότησης. Πρέπει να τηρηθούν μετά και αυτά που θα υπογραφούν. Αυτό ακριβώς. Αλλά αυτό το οποίο λέμε ότι θα διακανονίσουμε σημαίνει ότι στη συνέχεια πρέπει να το κανονίσεις κιόλας. Έτσι. Είναι σαν να βάλει, να το πω έτσι απλά, να έχω δώσει μια επιταγή η οποία λέει ότι θα πληρωθείς στις 10 Αυγούστου. Εγώ να έχω δώσει την απόδειξη που νομίζω ότι έχω εισπράξει, αλλά αυτή η επιταγή πρέπει να πληρωθεί. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν με έχω διακανονίσει, αλλά πρέπει όταν θα έρθει η ημερομηνία να είναι πληρωμένη και η επιταγή. Οπότε μέχρι 36 στην παρούσα φάση, σε αυτόν τον ένα συν κάτι μέρες που απομένει, η μοναδική μεγάλη πηγή εσόδων που περιμένετε είναι τα διαρκείας, ξεκάθαρο. Ένα περίπου 50%, ένα περίπου 50%, ναι. Εντάξει, ταυτόχρονα προσπαθούμε και εμείς να κλείσουμε ακριβώς χορηγές που πέρσι είτε τις είχαμε κλείσει πιο μπροστά να τις φέρουμε πιο νωρίς, είτε το να μπορέσουμε να φέρουμε καινούργιες χορηγίες στο σύλλογο, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή γίνονται ταυτόχρονα πράγματα για το καλό του Ηρακλή. Πέρυσι χρειάστηκαν πολλά να γίνουν. Θυμάμαι και ήσασταν και εδώ στο στούντιο με τον Ραδιομαραθώνιο, τη συναυλία του Μαργαρίτη, τα διαρκείας. Mm. Φανέλες από την μπουτίκ, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που μου διαφεύγει, και κυρίως η βοήθεια που ήρθε να είναι καλά οι άνθρωποι από την Αμερική. Σωστά, και όχι βέβαια, πολύ πολύ μεγάλη, και όποιες χορηγίες υπήρξαν, γιατί η αλήθεια είναι σε σχέση με πρόπερση, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι η φανέλα ήταν πιο όμορφη, είχε περισσότερες διαφημίσεις πάνω. Μακάρι να γίνει ακόμα πιο όμορφη φέτος. Θεωρείτε ότι πάλι θα έχουμε μια από τα ίδια, το λέω όσο πιο απλά γίνεται κύριε Βαβακίδη, δηλαδή πάλι πρέπει να μας βγει το λάδι, να μην πω άλλη λέξη, για να μπορέσει η χρονιά να βγει και να μπορέσουμε ίσως να δούμε κάτι παραπάνω και στο αγωνιστικό σε σχέση με πέρυσι. Να πω ότι πιθανόν η χρονιά να έβγαινε λίγο καλύτερα αν είχαμε δύο δεδομένα. Δύο δεδομένα ποια ήταν αυτά που μας πήγανε λίγο στον αφορά στο κομμάτι της στέρησης των εσόδων. Ναι. Το ένα ότι εμείς υπολογίζαμε ότι θα περάσουμε την Κηφισιάρα, σήμερα θα παίζαμε τουλάχιστον άλλο ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Με γεμάτο γήπεδο. Σαφώς, το οποίο σημαίνει ότι εκεί το λίγο χάθηκαν γύρω στα 6-7 χιλιάρικα περίπου. Συν το ότι υπολογίζαμε ότι θα πάμε άλλο ένα παιχνίδι, τι πάμε στο Final Four με τη Σύρο, που θα γινόταν επίσης στο Κατσένο, και τελικά αν θυμάστε, όχι απλά δεν πήραμε εκείνα τα λεφτά, χρειάζεται να κατέβουμε και στην Αθήνα και να πληρώσουμε άλλα 3 χιλιάρικα. Δηλαδή αυτά τα παιχνίδια μιλάμε για έστω περίπου 14 χιλιάρικα περίπου, έτσι, που πιθανόν να ήταν
μπορεί να ήταν και 15, μπορεί και 20. Αυτό σημαίνει ότι εγώ αν είχα 20 χιλιάρικα θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Θα θέλατε μόνο 20 για να κλείσετε, μόνο 25, ναι. Αυτό θα ήταν πολύ πιο εύκολο και να κλείσω την αδειοδότηση τώρα, να είναι πολύ μικρότερο το νούμερο και τα λεφτά τα οποία θα ζητούσαν οι αθλητές να ήταν πολύ λιγότερα αυτά τα οποία θα είχαμε πίσω, έτσι. Mm-hmm. Που θέλω να καταλήξω ότι με μια χρονιά που μπορεί να πάει σε normal πλαίσια καλά, χωρίς να κάνουμε, χωρίς να κάνουμε υπερβολές, θεωρώ ότι του χρόνου το οικονομικό άνοιγμα πιθανό να είναι μικρότερο, κάνοντας ταυτόχρονα και της υγείας, έτσι. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, να καταφέρεις την ομάδα να πηγαίνει σε ένα Final Four και πολύ περισσότερο να είμαστε στο τελικό, να κρατάμε τον budget σε ένα επίπεδο το οποίο να... το οποίο να μπορούμε να τα βγάλουμε και να είναι και ανταγωνιστικός ο σύλλογος, έτσι. Και να μην ξεχνάμε αυτό το οποίο λέω σε φίλους, σε γνωστούς συνέχεια. Είναι το μοναδικό άθλημα που μπορείς να βρεις τους τέσσερις μεγάλους. Τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Να βγάλεις γούστα, να βγάλεις φωνή, να το γουστάρεις, να τους έχεις απέναντι. Είναι πολύ σημαντικό. Φυσικά ευχόμαστε και το ποδόσφαιρο και το βόλεϊ και το μπάσκετ, συγγνώμη, του χρόνου να βρίσκονται και δύο στην ΑΕΝ, οπότε ο κόσμος θα μπορέσει να τον γουστάρει, έτσι όπως το λέω, όλα μαζί, όλα σε, μαζί. Όλα τα αθλήματα. Άρα η μαγική λέξη είναι και πάλι διαρκείας και αναμονή και τρέξιμο, εννοείται και αναμονή, μήπως πέρα από τα διαρκείας καταφέρετε και βρείτε και άλλους άμεσους τρόπους. Όταν λέω, λέω τρέξιμο εννοώ από όλους. Πολλοί μου λένε τι εννοείς τρέξιμο. Λέω δεν είναι το απλά να τρέξω. Μπορεί εσύ να έχεις κάποιο φίλο που μπορεί να θέλει να διαφημιστεί, να προτείνεις, να δώσει ένα διαρκείας. Πεις αδελφέ, έλα να βάλουμε μια ταμπέλα στο Κατσιάνι, στη Μίκρα, οπουδήποτε. Αυτό δείχνει συμμετοχή. Αν δεν υπάρχει συμμετοχικότητα γενικότερα στο σύλλογο, δεν μπορούν 2, 3, 5 άνθρωποι να τρέχουν ένα σύλλογο. Αν θέλουμε να έχουμε απαιτήσεις, πρέπει κύριε να μπούμε σε μια διαδικασία να βοηθήσουμε. Παιδιά, καλός ή κακός, αυτή είναι η αλήθεια. Όσο δεν υπάρχει μεγάλη χρηματοδότηση, πρέπει να υπάρχει μεγάλη συμμετοχικότητα. Απλά πράγματα. Μακάρι να γίνουν. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Και εγώ χάρηκα σας. Να είστε καλά. Καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.